Απειλίδου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλή, χαμογελάτε και με το δίκαιό σας. Μέχρι και 3-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια ανακάλυψαν ένι και Total. Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι στην ενεργειακή, τέλος πάντων, κατάσταση της Κύπρου που ενισχύει την εικόνα μας. Σωστά. Σίγουρα, όπως αναφέρθηκε και πριν στη συζήτηση που παρακολούθησα, όντως συγκυριακά είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, ιδιαίτερα εφόσον η επιβεβαίωση, μάλλον η ύπαρξη περισσότερων ποσοτήτων υποβοηθά τόσο στην συζήτηση που εκτελήσεται τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για συμβολή της Κύπρου στο θέμα, στο πολύ σοβαρό θέμα της απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενώ βέβαια δημιουργούνται και συνέργειες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη μείωση του κόστους της σημαντικής βέβαια επένδυσης που θα πρέπει να γίνει στην υποδομή, δεδομένου ότι σίγουρα θα πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιες υποδομές που να μεταφέρουν το φυσικό αέριο στην Αίγυπτο, πιστεύουμε, ως το πιθανότερο σενάριο ή με ένα πιο απομακρυσμένο αλλά ιδιαίτερα θετικό σενάριο για την Κύπρο, η δημιουργία μιας πλωτής πλατφόρμας πάνω από τα κοιτάσματα 6, 7, 5 και 10, που όμως σίγουρα χρειάζεται περισσότερες ποσότητες για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Δεν αρκούν δηλαδή αυτά που έχουμε εντοπίσει, θέλουμε κι άλλα, αλλά το κάθε τι που εντοπίζεται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα ναι. Όλα αποτελούν μια εξίσωση κόστους ωφέλους. Όταν υπάρχει αρκετή ποσότητα για να δικαιολογεί ένα συγκεκριμένο κόστος, τότε ένα σενάριο μπαίνει στο τραπέζι. Βέβαια, εμείς έχουμε ζητήσει από τις εταιρείες να αναλύσουν όλα τα σενάρια στο πλάνο ανάπτυξης, το οποίο βρίσκεται τώρα υπό εξέλιξη. Όπως γνωρίζετε, το ZEVS, η γεώτρηση στο ZEVS ήταν κρίσιμη σημασίας για να εξελιχθεί ένα πλάνο ανάπτυξης το οποίο να είναι συγκεκριμένο πλέον, διότι σίγουρα τα δεδομένα με 2,5 TCF είναι διαφορετικά από ό,τι είναι όταν υπάρχει μια επιπρόσθετη ποσότητα 2 με 3 TCF όπως έχουμε σήμερα. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, σίγουρα χρειάζονται αρκετές διαδικασίες ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί και η αναχτισιμότητα της εν λόγω ποσότητας, δηλαδή αυτό που έχουμε βρει μέχρι στιγμής και στους δύο στόχους είναι το cash in place, το οποίο θα πρέπει να εξοριχθεί με την καλύτερη δυνατή διαδικασία, και σίγουρα γι' αυτόν τον λόγο και οι υποδομές οι οποίες θα αποφασιστεί ότι θα κατασκευαστούν θα πρέπει για την Κύπρο τουλάχιστον να διασφαλίζουν τη μέγιστη αξιοποίηση της ποσότητας που έχει βρεθεί. Επομένως και ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου μας είναι στη διαπραγμάτευση με τις εταιρείες να διασφαλίσει τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως βέβαια κάνουμε και στην περίπτωση της Chevron και του Αφροδίτη. Κατέδειξε την ύπαρξη στήλης καθαρού φυσικού αερίου 105 μέτρων. Έχουμε ενδείξεις για αυτό το καθαρό, τι σημαίνει, είναι καλή ποιότητα ή περιμένουμε ακόμη να... Είναι καλή ποιότητα του φυσικού αερίου, επομένως αυτό είναι μια πολύ καλή ένδειξη. Τώρα στις επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις θα πρέπει να εξεταστούν και άλλες πτυχές που αφορούν την αναχτισιμότητα. Και τι περιμένουμε, τι είναι το αμέσως επόμενο που περιμένουμε για να δούμε αν έχουμε και σε άλλα κοιτάσματα. Όπως είπα, το πλάνο ανάπτυξης της Eni Total, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει ενδεχομένως και κάποιες επιβεβαιωτικές δραστηριότητες. Ήδη έχουν προβεί σε κάποιες διαδικασίες για δοκιμές, για τέστινγκ, οι οποίες θα χρειαστούν κάποιο χρόνο ώστε να επεξεργαστούν καλύτερα τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την εν λόγω γεώτρηση, από τη γεώτρηση στο ZEVS. Αλλά παράλληλα μπορεί να ακολουθήσει και κάποια επιβεβαιωτική γεώτρηση στο επόμενο διάστημα. Αυτό όμως θα αποφασιστεί από τις εταιρείες μέσα από το πλάνο ανάπτυξης που καταρτίζουν, που ετοιμάζουν τώρα. Για από την Chevron έχουμε κάτι άλλο, πιο συγκεκριμένο σε σχέση με το Αφροδίτη. Όπως γνωρίζετε, θα έχουμε τη γεώτρηση μέσα στο πρώτο μισό του 2023 σε συγκεκριμένο σημείο, το οποίο έχει αποφασιστεί και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο μας. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και το πλάνο ανάπτυξης, όπου και εκεί είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς προτίθεται η εταιρεία να μεταφέρει
μεταφέρει το φυσικό αέριο στην Αίγυπτο. Υπάρχουν διάφορα σενάρια υπό εξέταση. Νομίζω τα είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν. Ακριβώς. Είτε αυτόνομη υποδομή, είτε κάποια υποδομή που να συνδέεται με υπάρχουσες υποδομές, είτε άλλων εταιριών, είτε εταιριών που συνεργάζονται με τη Chevron στην κοινοπραξία. Και επομένως εμείς ως Υπουργείο σίγουρα θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ λεπτομερώς αυτά που θα μας υποβληθούν, να συγκρίνουμε τα διάφορα σενάρια, ούτως ώστε να βεβαιωθούμε ότι το σενάριο στο οποίο θα καταλήξουμε είναι το βέλτιστο για την Κυπριακή Δημοκρατία όσον αφορά, όπως είπα και πριν, την αναχτισιμότητα της μέγιστης δυνατής ποσότητας και τη μεγιστοποίηση και των εσόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια σίγουρα το κόστος της υποδομής, το οποίο είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη για να έρθουμε να καταλήξουμε στη βιωσιμότητα και την κερδοφορία του project. Το project σίγουρα πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι βιώσιμο. Το θέμα είναι πόσο ακριβώς φυσικό αέριο θα εξάγεται και προς την Ευρώπη, πόσο θα χρησιμοποιείται για σκοπούς της Κύπρου, η οποία θα πρέπει σίγουρα να διασφαλίσει κάποιες ποσότητες για δική της χρήση, και κατά πόσο θα παραμένει και κάποια ποσότητα για εσωτερική χρήση στην Αίγυπτο. Επιδότηση του κόστους κατανάλωσης ρεύματος για άλλους 2 μήνες. Εντάξει, είναι περισσότερο του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά σε συνεννόηση μαζί σας, σωστά, κυρία Πηλίδου? Ναι, είναι κοινή η πρόταση. Ναι. Είναι ουσιαστικά η επέκταση του μέτρου το οποίο ήδη υπάρχει, το οποίο ήδη εφαρμόζεται. Για τις αποκοπές, για τους λογαριασμούς ρεύματος για άλλους 2 μήνες, πάμε δηλαδή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Φεβρουαρίου. Τώρα για το πλαφόν. Έχει ληφθεί απόφαση εγκαίρως, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία διαφοροποίηση στους λογαριασμούς της ΑΕΚ και να μπορεί και η ΑΕΚ να προετοιμαστεί εγκαίρως, ούτως ώστε να μην χρεωθεί οποιοδήποτε πελάτης αυξημένο κόστος λόγω μη έγκαιρης προειδοποίησης. Μία τελευταία ερώτηση. 180 ευρώ το πλαφόν. Μας, εντάξει, όλο αυτό μας ενδιαφέρει από την άποψη ότι μας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό, ή ανάλογα όσο είναι οι τιμές, θα δούμε και τις άλλες, τα άλλα καύσιμα, πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα, ανάλογα να κινούνται, κυρία Πηλίδου. Ευρύτερα μας επηρεάζει για μας αυτό. Ακριβώς. Ναι. Εμάς μας επηρεάζει στο βαθμό όπου θα δημιουργήσει αυτή η απόπειρα ρύθμιση της αγοράς κάποιες τρευλώσεις στο θέμα της επάρκειας. Προς το παρόν, σίγουρα για τον χειμώνα που διανύουμε τώρα, δεν αναμένεται να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, δεδομένου ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου στις αποθήκες, αν θέλετε, της Ευρώπης είναι επαρκή σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, οι ποσότητες οι οποίες θα προστεθούν είναι αυτές που τυχόν να χρειαστούν, ιδιαίτερα σε περίπτωση ενός κρύου χειμώνα. Όμως, από εκεί και πέρα, σίγουρα η εφαρμογή του πλαφών τον επόμενο χειμώνα μπορεί να έχει κάποιες επιπτώσεις, οι οποίες να επηρεάσουν και τις τιμές στην Κύπρο, ιδιαίτερα εάν λόγω ψηλών τιμών ή λόγω μη επάρκειας κάποιες χώρες στραφούν προς το πετρέλαιο, αυξάνοντας έτσι, διοδηγώντας έτσι σε αύξηση και της τιμής του πετρελαίου. Βέβαια, υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες μέσα στην απόφαση που έχει ληφθεί, ούτως ώστε ο μηχανισμός αυτός να μην εφαρμόζεται όταν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, είτε σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, είτε και ευρύτερα στις αγορές. Και θα πρέπει σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβλέπει αυτόν το εργαλείο με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και επιμέλεια, ούτως ώστε να μην οδηγηθούμε σε τέτοια φαινόμενα, και αν παρουσιαστούν κάποια προβλήματα, εγκαίρως αυτά να εντοπιστούν και να ανασταλεί η διαδικασία επιβολής του πλαφών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πηλίδου. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.